Καλησπερίζουμε και πάλι από το Τσίριο Άρης ΑΕΛ σε αγώνα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος ΣΥΤΑ. Αναμένουμε την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Έχει ακουστεί και το σφύριγμα από τον Κώστα Ψεβιώτη. Όπου να είναι θα τους δούμε. Και πάμε να θυμηθούμε, ή για όσους τώρα έχουν συντονιστεί μαζί μας, βλέπουμε και τον πρόεδρο του Άρη εδώ, τις εντεκάδες, τις αποστολές των δύο ομάδων και τα σχήματα. Γρήγορα, γρήγορα να δούμε τα γραφικά, παιδιά. Ρωμόλα, Φρανς, Σέλις, Παπάνκο, Σόουζα, Σαβανέ, Αρουαπαρένα, Μέσκα, Αϊρόσα, Σουάρες, Φορτούνα. Η 11 του Πάμπο Χριστοδούλου απουσιάζει ο Τόσαν Junior λόγω τραυματισμού χθες στην προπόνηση. Γεωργίου, Ακουινάλτο, Νικολάου, Μαύρου, Κυριάκου, Μπουένο, Σάρκη, Ηλία, Ουέλικτον, Γεωργιάδης και Κυριάκου. Ο Άρης με τον Γιαννακόπουλο για πρώτη φορά κατά τα δοκάρια. Ευσταθίου, Παντίδος, Φράγκος, Μαρακουδάκης, Άλβαρεθ, Θεοφίλου, Ονίλου, Παναγί, Ικάντε και Γιούσεφ. Θαλής Θεοδωρίδης στον πάγκο θα έχει τους Γκολς, Παχίπη, Σκούρτη, Μάρτιν Σεράτου, Αντωνίου Κυριάκου, Μαρτσάκη και Πούλπο Γκονζάλης. Βλέπουμε το σχήμα της ΑΕΛ με τον Σέλι να έχει παρτενέρ σήμερα για πρώτη φορά τον Λαφράνς. Ο Ντόσα Τζούνιορ δεν είχε χάσει λεπτό μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα, όπως και ο Βαλεντίνο Σέλις. Ο Αϊρόσα θα είναι δεξιότερα και ο Φορτούνα αριστερότερα από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Σοάρες, Σόουζα και Σαβανέ θα βρίσκονται στον χώρο του κέντρου. Μέσκα και Παπάνκο αναμένεται ότι θα εναλλάσσονται τις δύο πλευρές της επίθεσης. Ο Αρουαπαρένα, πρώτος σκόρερ της ΑΕΛ, θα είναι στην κορυφή. Ο Άρης, σύμφωνα και με τις πληροφορίες που είχαμε συλλέξει, τις οποίες έχουμε διασταυρώσει, θα παίξει με ένα 4-4-2 με τον Γιαννακόπουλο να παίρνει τα πρώτα αγωνιστικά του λεπτά, έχοντας μπροστά του τους Παντίδο και Άλβαρεθ, δεξιά ο Θεοφίλου, αριστερά ο Ευσταθίου. Οι Κάντε, Παναγί, Ιούσεφ και Φράγκος θα πάρουν θέση στην τετράδα στο κέντρο. Ο Νίλος στην κορυφή και σε ένα πιο περιφερειακό ρόλο ο επανεμφανιστής Μάρκος Μαραγκουδάκης. Πολύ καλό το κλίμα λοιπόν λίγο πριν από την έναξη του παιχνιδιού πέρσι. Θα έχουμε μονόλεπτο σιγή στη μνήμη του Βλάταν Τόμιτς. Αιωνία του μνήμη. Τον σεβάστηκαν όλοι. Είπαμε ότι έχει αγωνιστεί και με τα χρώματα της ΑΕΛ και με του Άρη. Τη μεγάλη του καριέρα στην Κύπρο ο Βλάταν Τόμιτς την έκανε φορώντας τη φανέλα της ανόρθωσης. Έπαιξε και στην εθνική ομάδα και έφυγε τόσο γρήγορα και τόσο άδοξα στα 49 του χρόνια. Όλα λοιπόν έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι με τον Αρουαπαρένα κοντά στην μπάλα και την ΑΕΛ στην σέντρα. Ήδη από τον τρόπο που έχουν παραταχθεί οι παίκτες των ομάδων βλέπουμε τους δύο επιθετικούς του Άρη, τον Ονίλο και τον Μαραγκουδάκη, και την τετράδα του κέντρου λίγο πιο πίσω τους, να την που πέφτουν στην μπάλα. Σαβανέ άφησε την μπάλα να περάσει, ήρθε ο Θεοφίλου να δώσει προστινή πάσα για τον Ονίλο. Βγήκε ο Ρωμό, έτσι θα τον λέμε Ανδρέα, γιατί τον ρώτησες. Αρκετοί συνάδελφοι τον λέγανε Ρώμο, άλλοι τον λέγανε Ρωμό. Θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί ο Ονίλο έκανε ένα σουτ και ο τερματοφύλακας από τη Βενεζουέλα της ΑΕΛ απέκρουσε. Σε ακούμε Ανδρέα. Ναι, τον είχα ρωτήσει στα αποδυτήρια. Όντως, δεν γνωρίζαμε το όνομα. Δεν το γράφαμε Ρώμο, άλλη Ρωμό. Τελικά μου ξεκαθάρισε ότι το επίθετό του είναι Ρωμό. Οπότε με αυτόν τον τρόπο πρέπει να τον λέμε. Ο Φορτούνα και αυτός από τους παίκτες της ΑΕΛ που δεν έχει χάσει ούτε λεπτό μέχρι στιγμής στο φετινό πρωτάθλημα. Σόουζα. Αϊρόσα, πέρασε ωραία
από τον Ευσταθίου, αλλά έχασε την μπάλα στη συνέχεια. Ο Φράγκος βρήκε τον Ικάντε. Παντίδος και αυτός βασικότατος. Χωρίς να γίνει αλλαγή μέχρι στιγμή στους αγώνες του Άρη. Φορτούνα, Σόουζα. Προστινή πάσα για τον Μέσκα. Βγήκε ο Γιαννακόπουλος. Πρώτη επαφή του με την μπάλα, στην πρώτη συμμετοχή του κατά τα δοκάρια της Ελαφράς Ταξιαρχίας. Ο Άρης θα κερδίσει το πλάγιον out. Κίνηση από τον Ονίλο. Κεφαλιά από τον Σόουζα. Ήρθε ο Σαβανέ και έκανε φάουλ. Εδώ έγινε το φάουλ στον Κυριάκο Παναγή. Ο Ρωμό ζήτησε διμελές τείχος. Φωνάζει και πάει τώρα δίπλα στον Αϊρόσα. Έχει υποδείξει το σημείο ψεδιώτης. Γι' αυτό και κάνει παρατηρήσεις. Που θα έπρεπε να έχει στηθεί η μπάλα. Να δούμε αν θα κάνουν κάποια κομπίνα οι παίκτες του Άρη. Είναι τέσσερις κοντά στην μπάλα. Ο Ικάντε φαίνεται ότι θα την παίξει την μπάλα. Είναι και ο Νίλο εκεί κοντά του. Είναι και ο Φράγκος. Εκτελεί ο Ικάντε προς την εστία. Περνάει μπάλα, την άφησε ο Ρωμό και κατέληξε out. Ρουαμπαρένα προς το μέρος του Μέσκα, ο οποίος έκανε επιθετικό φάουλ στον Γιάννη τον Ευσταθίου. Μου λέει και ο Ανδρέας Βετούρης ότι όντως ο Σόουζα απλαισιώνει τον Σουάρες στον χώρο του κέντρου. Μένει λίγο πιο πίσω από τον Σαβανέ που έχει πιο επιθετικό ρόλο. Ήταν έτσι μια απορία που είχαμε πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Να και ο Λαφράνς, παίκτης ο οποίος παίρνει και αυτός τα πρώτα αγωνιστικά του λεπτά, όπως και ο Γιαννακόπουλος με τον Άρη, αντικαθιστώντας τον Ντόσαν Junior και έχοντας έτσι, αν θέλετε, και ένα βαρύ φορτίο, γιατί τα στόπερ της ΑΕΛ πήγαν περίφημα στις πρώτες 7 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Αϊρόσα. Πάσανε καλή για τον Μέσκα. Πέρασε η μπάλα. Απέναντι από τον Παντίδο. Πέρασε την παλιά. Ήρθε ο Άλβαρεθ μπροστά τον Ρουαμπαρένα. Καθοριστική η παρέμβασή του σε πλάγιον out. Ακολουθούσε ο Ισπανός, ο οποίος όλοι γνωρίζουμε εκεί κοντά στο μικρή περιοχή πόσο επικίνδυνος είναι. Εδώ ξαναβλέπω ότι φεύγει από κανονική θέση ο Μέσκα. Κοιτάξτε απέναντι τον Ρουαμπαρένα και τον Ισπανό τον Άλβαρεθ, ο οποίος βγαίνει πρώτος στην μπάλα και παραχωρεί το πλάγιον out. Εκτελέστηκε και κέρδισε νέο πλάγιο ο Άρης. Ο Παπάνκο πήγε να μπει στην φάση, απομακρύνθηκε, πάλι έφτασε στον Σέλι. Σκόρερ ενός πολύ ωραίου τέρματος ο Βαλεντίνος στον αγώνα με την Νέα Σαλαμίνα. Σαβανέ έκανε λάθος. Είμαστε στο έκτο λεπτό του αγώνα που φέρνουν κοντά σας ο αυθεντικός έτοιμος καφές Mr. Brown και η GAP Βασιλόπουλος Insurances. Πέρα από την εκτέλεση ενός φάουλ που δεν απείλησε τον Ρωμό και μιας επίθεσης με προϋποθέσεις από πλευράς ΑΕΛ, δεν έχουμε καταγράψει κάποια άλλη φάση. Ωστόσο, θα έλεγε κανείς ότι ο ρυθμός του παιχνιδιού δεν είναι τουλάχιστον αργός.
ο Νίλο. Άλλαξε με τον Ιούσεφ. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο Ψεδιώτης. Σοάρες. Σόουζα. Σοάρες. Λα Φρανς. Από το ημικύκλιο αρχίζουν να πιέζουν οι παίκτες του Άρη. Βλέπετε, πρώτος πέφτει ο Νίλο. Εδώ έχουμε φάουλ. Υπέρ της ΑΕΛ έγινε στον Παπάγκο. Από τον Θεοφύλου. Κάτω χαμηλά έγινε το φάουλ. Αιρόσα. Αβία στο λάθος. Θέλω να πάμε λίγο στον Ανδρέα Βεντούρη. Έχουμε ήδη διανύσει 7 και κάτι λεπτά. Ανδρέα, δεν ξέρω αν υπάρχει έτσι κάτι αξιόλογο που μπορείς να μας μεταφέρεις. Είναι συνεχείς οι οδηγίες από τους δύο προπονητές. Ο Πάμπος Χριστοδούλου είπε στον Αιρόσα να μεταφέρει στον Σαβανέ στην προηγούμενη φάση.